Για να δούμε τώρα κάποιες φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με πρώτες βοήθειες, που έχουν να κάνουν με πρώτες βοήθειες στην εκπαίδευση. Με αφορμή ένα σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού. Ακριβώς. Στη Διεύθυνση λοιπόν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε, πλήθος κόσμου βρέθηκε έτσι ώστε να ακούσει όλα εκείνα τα σημαντικά που οι εκπρόσωποι, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είχαν να τους πούν. Ένα μάθημα ζωής για τους περισσότερους. Και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει θέληση, υπάρχει αυτό το γόνιμο έδαφος για να μάθουν οι άνθρωποι και ενδιαφέρονται. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αλλά και για αρκετά ακόμα που έχουν να κάνουμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κακλαμάνο. Είναι ο υπεύθυνος του τμήματος Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο περιφερειακό τμήμα του Ρεθύμνου. Καλό σας απόγευμα. Και βέβαια εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να το τονίσουμε και να σταθούμε και σε αυτή την ιδιότητα με την πολυετή εμπειρία. Κύριε Κακλαμάνο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξέρετε, πιάνουμε ένα θέμα πάνω στο οποίο όλοι πρέπει να σκύψουμε και αρκετά περισσότερο, πολύ περισσότερο, είμαι ακριβής και συνεπής και σωστός. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε να κάνουμε με πρώτες βοήθειες και έχουμε να κάνουμε και με εκπαίδευση. Ναι, πολύ σωστά. Το ζητούμενο είναι σαν πολίτες, γιατί και εγώ πολίτης είμαι, εθελοντής ουσιαστικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και όλα αυτά που αναφέρατε πριν είναι εθελοντικά. Πρέπει λοιπόν σαν πολίτες να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών, να αντιληφθούμε πρώτα την άγνοια που έχουμε και αμέσως μετά να αντιληφθούμε ότι πρέπει να μάθουμε πρώτες βοήθειες. Γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί συνέχεια ακούμε και από εσάς, από τα κανάλια, διάφορα περιστατικά που γίνονται, που δυστυχώς χάνονται ανθρώπινες ζωές και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν πολύ εύκολα με άλλο αποτέλεσμα και όχι με αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα που είναι να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε πραγματικά ότι οι πρώτες βοήθειες πρέπει να μπουν στη ζωή. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνο, θέλω λίγο την κατανόησή σας για λίγα δευτερόλεπτα, να βάλουμε μια ανωτελεία, καθώς μόλις αφήχθη ο Πρωθυπουργός στο Συνεδριακό Κέντρο στο Ηράκλειο. Μια ανωτελεία, παραμένουμε μαζί. Συνεχίζουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Πού είχαμε μείνει, στην εκπαίδευση και στις πρώτες βοήθειες, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ναι. Θα πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί τον τελευταίο καιρό τα αιτήματα γενικότερα προς εμάς, ως προς την εκμάθηση πρώτων βοηθειών από διάφορους φορείς, από σχολεία, από συλλόγους, έχουν αυξηθεί κατά κόρον. Αυτό είναι πολύ χαρούμενο γεγονός για μας. Και με χαρά βέβαια, όπως και στη δευτεροβάθμια που αναφερθήκατε στην αρχή, ανταποκρινόμαστε. Να πω λίγο, να αναφέρω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει δύο πιστοποιημένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών για πολίτες. Το ένα είναι 12 ώρες που θα έλεγα ότι περιέχει το σύνολο των περιστατικών που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στην καθημερινότητά του. Το άλλο είναι 6ωρο, είναι στοχευμένο αποκλειστικά στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενήλικα και βρέφους και στη χρήση αυτόματο εξωτερικού απεινιδωτή. Και όπως σας είπα και στην αρχή, είναι δομημένα για πολίτες. Δηλαδή είναι κατανοητά, πολύ κατανοητά από απλούς ανθρώπους. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής οι πρώτες βοήθειες είναι απλά πραγματάκια, πολύ απλά πραγματάκια και απλές τεχνικές που μπορεί να κάνει κάποιος σε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στην παρέα του, στην καθημερινότητά του. Πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας κάποιος, κύριε Κακλαμάνο? Τηλεθεατής μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και σκέφτεται, εγώ πρέπει να μάθω, αισθάνομαι, είμαι συνειδητοποιημένος πολίτης. Για πείτε μας τους τρόπους. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Κρήτη, μια που μιλάμε για την Κρήτη, έχει 8 περιφερειακά τμήματα. Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις υπάρχει στο Ηράκλειο περιφερειακό τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υπάρχει στο Ρέθυμνο, υπάρχει στα Χανιά, υπάρχει στις Σμύρες, στον Άγιο Νικόλα, στην Ιεράπετρα, στο Καστέλι. Οπότε λοιπόν, ανάλογα από ποια περιοχή είναι,
από ποια πόλη είναι. Μπορεί πολύ εύκολα σήμερα, όπως ξέρετε, διαδικτυακά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βρει διευθύνσεις, να βρει τηλέφωνα και να επικοινωνήσει πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Εγώ θα χαρώ να τα πούμε και εδώ στο στούντιο και να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Η αλήθεια είναι πως το έργο σας, το οποίο επιτελείτε, είναι σπουδαίο. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινη ζωή, έχουμε να κάνουμε με εθελοντισμό και θα πρέπει να προτάξουμε αυτές τις δράσεις, αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτές τις συνήθειες. Υποχρέωση όλων μας, αλλά ξέρετε κάτι, θα πρέπει να το δούμε και στην πολιτεία λίγο πιο ζεστά. Αυτό το κομμάτι των πρώτων βοηθειών με την εκπαίδευση από μικρές ηλικίες, έστω τα βασικά, έστω κάποιες εικονογραφημένες, έτσι, κάποια εικονογραφημένα βιβλία να μπουν λίγο στην καθημερινότητα ενός παιδιού δημοτικού, πρώτης, δευτέρας, τρίτης τάξης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Χαρά μας.